Σκίσω ρε, σε σκίσω. Θέλεις κοντρίτσα? Τι κάνουμε? Καλησπέρα. Σούπερ επεισόδιο σήμερα. Τι έχουμε? Φίλτρο λαδιού Opel Meriva. Κάντο μόνος σου. Είστε έτοιμοι να δούμε τα βήματα? Πάμε. Γαντάκια απαραίτητος. Μαγικό. Θα πάμε. Εδώ κάτω. Εδώ. Που είναι το περίβλημα, η προστασία του φίλτρου λαδιού. Θα πάρουμε ένα ειδικό εργαλιάκι για να ξεπηδώσουμε τρεις μπίδες που έχει εδώ περιμετρικά και το κρατάνε. Να αφαιρέσουμε το κάλυμα, ώστε να φτάσουμε να ξεβιδώσουμε το φίλτρο με το δικό κλειδί. Πάμε! Πάμε τώρα εδώ να λύσουμε τις βίδες. Τρεις βίδες είναι. Αφαιρέσαμε τις τρεις βίδες από το περίβλημα και ερχόμαστε εδώ με αυτό το εργαλείο να ξεβιδώσουμε το φίλτρο και να βάλουμε το καινούργιο. Πάμε! Αφαιρέσαμε το πλαστικό περίβλημα και πάμε να αφαιρέσουμε τώρα και το φίλτρο, το χάρτινο, να δούμε πώς είναι. Με προσοχή λίγο όμως, για να μην κάνουμε το αυτοκίνητο μας χάλια, και να δούμε την κατάστασή του. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ λερωμένο. Παίρνουμε και ένα πανάκι για να καθαρίσουμε το πλαστικό περίβλημα από τα λάδια. Καθαρίζουμε προσεκτικά και εδώ μέσα να μην μείνουν υπολείμματα, ώστε να βάλουμε το καινούριο φίλτρο. Πάμε τώρα να αφαιρέσουμε τον παλιό στεγανοποιητικό δακτύλιο και να βάλουμε το καινούριο. Προσέχουμε να έχει καλή εφαρμογή εδώ, ώστε να μην έχουμε απώλεια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μοτέρ. Ήρθε και το νέο φίλτρο. Πανέμορφο, δεν συμφωνείτε? Χρυσό. Ό,τι λάμπει είναι χρυσός. Προσέχουμε να το τοποθετήσουμε σωστά μέσα στη βάση του, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Θα πιέσουμε λίγο το φίλτρο να πατήσει πιο σωστά, γιατί υπάρχει ένα λατήριο ακριβώς στη βάση. Αρχικά περιστρέφουμε με το χέρι, ώστε να έχουμε σωστή εφαρμογή. Και έπειτα με το ειδικό εργαλείο, την καστάνια. Προσέχοντας όμως τη ροπή στρέψεις, ώστε να μην προκαλέσουμε ζημιά στο αυτοκίνητό μας.
Αφού έχουμε ελέγξει ότι όλα είναι στη θέση τους, βάζουμε και το προστατευτικό καπάκι και κοιτάμε μην έχουμε ξεχάσει κάτι στο χώρο της μηχανής, ώστε να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι. Το φίλτρο το καινούριο μπήκε, βάλαμε και το προστατευτικό, πάμε να βάλουμε μπροστά να ακούσουμε το μοτέρ. Όλα βολεύουν ρολόι. Αλλαγή φίλτρου λαδιού σε Opel Meriva. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Κάντε εγγραφή, like και κοινοποιήστε το βίντεο σε όλες τις πλατφόρμες. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.